άλλη. Κόρες μου αγαπημένες. Μου. Κόρες μου αγαπημένες. Τώρα που βγαίνω από τη ζωή και πάω στο χώμα κάτω, έχω να σας πω δύο λόγια που όταν τα διαβάσετε θα πείτε άσπρο μπάτο. Μάνα μου ρε. Σοφά λόγια. Ήδουν και επιητάρες ο παιχερός μου. Ο μαχαιράς εμπιάνει πάζα μπροστά του. Και μαχαιράς το μοναστήρι. Ο Λεόντιος μαχαιράς ρε. Αγράμματε. Καλά, εν και ξέρουμε τον. Έτσι με φτύνεις τα πάντα δεν πω πάνω μου. Κανεί ρε, να συνεχίσω το γράμμα λοξά. Συνέχιζε Κατερίνα μου. Εύχομαι από τα 20 που έχω τα νύχια να είστε πάντα σας καλά με ακράτητη υγεία. Ακράτητη υγεία. Τα ωραία τα λαλή ο παιχιόν μου. Σπουδαίωσα. Εσύ Κατερινούλα μου, η νούσιμη μου κόρη. Να τον προσέχεις το σαρί. Χρυσό παιδί είναι πύρης. Αξίας ρε χτύπητης ο θησαυρός που ήβρες. Κόρη, αν πας στείλω σε την πότσα μου κονιάκι την ώρα που τα γράφεις. Να του μιλάς με ευγένεια, να είσαι σαν το μέλι. Και όταν το στόμα του ανοί, να σκύβεις ό,τι λέει. Σίγουρα ήταν πιωμένος. Α. Τι όμορφα που τα λαλείπει, η τάρης άσυλα. Και μη ζητάς πάρα πολλά, γιατί έλα να ξέρεις. Η δουλειά κάνει τους άντρε. Το γιαπί, το πυλοφόρι, το μυστρί. Τέλος θα το σκάσει έτσι. Όπως κοινός ξέρει, μοναϊκά και ευλής άνθρωπος. Ωραία, λέει, έλα συνέχισε, γιατί εγώ μπορώ πολλά συγκινημένα. Α, ξέρει να κιάβαζεις οξά. Όχι ρε, μεγάλωσαμε στο σπήλιο με τις μαϊμούνες, άτε. Είμαι έτσι, αμέ, ορίστου. Εσύ στελούν, στελούν, κύριε Λέγιος, τέλος πάντων. Εύχομαι να βρεις έναν καλό και προκομμένο άντρα να σε ταΐζει, γιατί έτσι λεπτοποιλεπτή που είσαι, μπορεί και να μην τα καταφέρεις με ανοιχή σου. Ου, παπά μου με φάσε και πήρας και 3 κιλούς και γεστάνια, ρε. Περιπέζει μας. Αστιεύχομαι φυσικά να προσέχεις το φαΐ σου, γιατί αν συνεχίσεις έτσι, χωρώσε να κληρονομάς ούλα τα ράφια του σπιτιού. Λοιπόν, κοπέλες, είστε έτοιμες. Εντάξει, εγώ έχω λίγο άγχος. Μα γιατί αρφώ μου, αφού ξέρουμε ποια να νικήσει. Τούτον δεν θα δούμε κόρη-κόρη. Ευτυχώς που μάικες κόρη, γιατί έτσι γρασία έχω να νιώσω από τον άγχος στον κάθηκα. Λοιπόν, η πρώτη ψήφος πάει στην... Κάτω μαμά, baby, κάτω μαμά, baby, κάτω μαμά, baby, κάτω μαμά. Κορίνα. Yeah, baby, yeah, baby, yeah. Αν ήταν η Αζούλα που ζωταν να γίνω σου το πούζα παραπάνω από ότι είσαι. Εντάξει, μην μπορεί να χαιρεσαι, διότι η επόμενη ψηφή μπορεί να είναι δική μου. Άτε. Πάμε. Ναι, μόνο που νυχτωθήκαμε, λοιπόν. Η επόμενη ψήφος πάει στην... Δώσε το δεκάρι, δώσε το δεκάρι. Στη Σόφια. Πάρε το δεκάρι, πάρε το δεκάρι. Έγινε τα παιδιά, κάποιο λάθος έγινε παιδιά. Κάποιος την ελπίση και έγινε. Συγγνώμη, κάποιος θα με λυπάτε επειδή ξέρω τη σαρφή μου. Όχι παιδιά, ήταν στημένο. Αυτό το πράγμα ήταν στημένο. Αποκλείται να πιάνει σοφιά ψήφο. Δεν ήταν στημένο, μπορεί να είσαι μπροστά στην ψηφοφορία. Επειδή 10 λεπτά κάτω ρίμα, να σε ζητά 10 λεπτά να μου γίνε. Κάτι μαϊρέψετε. Ναι, μαϊρέψαμε κολοκούθηκε με τα αυκά. Θέλει. Άτε κόρη, δεν με κάνουμε έτσι πράγμα. Ναι, κόρη, γιατί να με κάνουμε, δεν έχω σα ικανού. Ό,τι ισχύει για την Κατερίνα μου, ισχύει και για σένα, Στελού. Όταν μιλά ο άντρας, η γυναίκα πρέπει να βαοστομιάζει. Μισό λεπτό, γιατί κάτι αμού κολλάδαμε. Εμένα να δεις. Κορί, είναι η μαμά που πελάνεις και τον παπά. Τι νόσε βαοστομιάζε. Κορίς, εβάσταν τα μέσα του κακού μας ζάλους. Και εντάξει, είναι με τέρας ορθογραφίας, αλλά σου φατσάρει πολλά ορθογράφω. Πάρα πολλά. Μα δυνατόν να με λάλλεις Στελού αντιστέλεια. Το εύχομαι με φου. Δεν ξεπήραξε. Το Ευγένεια με βήτα. Κόρη, εγώ έχω ένα θέμα. Μάλλον έχω δυο προβλήματα. Και πολλά προβλήματα που έχεις. Αμά να μην τα σχολιάσουμε τώρα. Πάμε παρακάτω στο γραμμάτι. Πρώτον, ο παπάς δεν ήταν μισογύνης. Έχεις δίκιο. Εντάδαμε, τραβολώνει τη μάνα μας με το ζόρι να την κατεβάσει κάτω στις πορείες για τα δικαιώματα των γυναικών. Δεν μπορώ να. Τούτο που άκουσες. Και σταμάτα να μου φτύνεις τα πασά τεμπόφυλλα.
Εσπίτι τα με. Είναι η μάντρα σου. Άντε. Που το μισό σπίτι είναι δικό μου. Το δεύτερο μου ίσου είναι. Γιατί εσένα έγραψες ολοκληρό μπήμα και με έναν εξεπέταξε με έναν πεζογράφημα. Έτσι παχαίνουν κάποτε οι συγγραφές. Λίθκη τους η έμπνευση, πάζει μια άλλη να μπω τσάνα από το και συνεχίζουν. Είναι πολλά καλή πάντως η πέντα του παιχνίδι μου. Λάς, πάει συνεχίζουμε γιατί έρκεψα πεινό. Ναι, τι ένα φάμι μου ψε. Τον το βιχού είναι μ' αρέσει και τα συνωμοτικό. Πάρε αρρώστησες. Εγώ μια χαρά είναι. Η Κορίνα δεν ξέρω πόσο καλά είναι μετά από τούτο. Μη μου πεις. Καλό σου. Και μάλιστα δίπλα από το Σοφία σου μια καρδιούλα. Τι άκυρον κόρη. Κόρη ψηφοδέλτιο με καρδιούλες και διούθηκε. Ζούες ακυρώνεται αυτόματα. Ρε αγαπη τι άλλη. Ότι ότσι ψηφίδεις. Δε φτιάξε να ψηφίσετε. Πρέπει τόσο παρόν λες τώρα. Έλα σου πω. Εμένα βιάζεσαι να παραφέρω τη θεία μου η ροδούλα μου το έκανα κλί. Που δουλεύει στο εκλογικό κέντρο στα Βιούλα. Να σου θυμίσω ότι είσαι η Κορίνα που έλεγε και όλοι ο πλανητάρχης. Δε φτιά ψήφος που δεν είναι υπέρ μου δεν αναγνωρίζεται. Α μάλιστα. Λες πω τον Ντόναλτ Τραμπ τι τον εσείς. Πρότυπο. Εγώ να ξέρετε σας μεγάλωσα με πολλές δυσκολίες. Αλλά η αλήθεια είναι πως ένα πράγμα είχα πάντα στο νου μου. Να μεγαλώσετε με αγάπη και ομόνοια. Μπράβο ρε πατέρα. Ομόνοια. Έζησε και είχε την ομόνοια σε μεγάλες δόξες. Τώρα δοξάζουμε τη μόνο άμα παίζουμε με την δόξη. Είναι την ομάδα που εννοούσε Γκουέλε. Έχει αθλητικό υπονοούμενο, είναι για σας τις γενέτσες. Σαφή, ο παπάς άσχολτου με τις μάπες, ο παπάς ήταν άνθρωπος του πνεύματος. Ναι, και εσείς είναι τόσο εξεπηκέτε τσις κύριον καλό. Λάμε να ρώτη. Κόρια λάδα φτιάβας το εσείς συνέχισε, διότι εγώ που τα πολλά λάθη εζαλίστηκα. Γι' αυτόν... Ναι, το αυτό με φου. Έτσι έγραφαν οι πρότιμοι, δώστε σημασία στην ουσία. Ότι εσύ ξέρεις να τραλογραφούν οι σημερινοί και κάνουν και σύγκριση. Ναι, εγώ είμαι της παλιάς σχολής. Εν της παλαιολιθικής που είσαι, τότε μου κάνουν καλά κατσούνες πας στους βράχους. Ναι, άντε κανεί. Δείξε τελείως σεβασμός και βάζουμε το γράμμα του παπά. Είσαι σίγουρη για τούτο. Ναι, κατάλαβα. Εσού ενώσεις με ιερό μειώσιο. Ότσι τον ίδιο τον κύριο που σε έσπηρε, αφισβητείς το. Continue, baby. Ένα σας ζητώ. Να είσαστε πάντα αγαπημένες. Να μην χωρίσετε ποτέ. Να μεγαλώσετε τις οικογένειές σας στο ίδιο σπίτι και να τρέχουν ποδά από εκεί τα κοπελούθκια σας ανέμελα στον κήπο. Τα κοπελούθκια σας. Μέχρι τα βαθιά σας γεράματα και πάνω απ' όλα το σαβίν και τα μάτια σας. Τούτο μόνο χέλο. Χέλο. Μάλιστα. Να με χωρείτε. Αν το βρεις. Αν για το χέλο, επειδή έζησε με ο Μακαρίτης, χαίρετε, επηρέασα το. Είμαι πηγή έπνευσης. Και η όγδοη μας πάει στην Κορίνα. Υπάρχει Θεός και είναι ανάμεσά μας, Θεός της δικαιοσύνης. Γιατί πριν που η ψήφη ήταν δικημένη υπήρχε Θεός. Εντάξει, αφαιρέθηκε λέω ο Ρεντζίζης. Σημαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Εντάξει. Και η ένατη ψήφος πάει στην... Σοφία. Γιατί, τι θέλεις να μάθουμε από την δοκιμασία, τι. Ότι είσαι άπλιστη κόρη. Anyway, συνέχισε τις πάσες μας. Μην μπορώ, κουράστηκα. Γιατί ρε μωρό, με τσάπεσες τίποτα τον κήπο. Κουράστηκα ψυχολογικά. Συνέχισε. Κορίνα. Απίστευτο. Δεν με ραζώνει σε αφού, δεν επόμενο. Μισό λεπτό. Σκέφτηκα κάτι. Περίεργο, το συνηθίζει. Τι έσκεφτε. Οι πελάτησε μα ήταν 12. Τι να κάνουμε να έρθουμε εν ισοπαλία. Δηλαδή 7-7. 6-6 θέλει να μου αναλάβει και την οικονομική διαχείριση να ντρέπεσαι. Έχω δυσαρρυθμισία. Ναι, καλά. Τέλο πάντων, να δούμε. Λοιπόν. Τι λέει. Δημήτρη, γυρνά πίσω ή στο τηλέφωνο μου. Ξενού. Πού το καταλάβετε. Μόνο γύρι θέλει τον Δημήτρη. Άρα τούτη ψήφος ανάγκηρη. Α, συμφέρει μας, δεν θα έρθουμε ισοπαλία. Κανονικά και λέμε την καρδούλα ήταν ανάγκηρη, αλλά τέλος πάντων. Ναι, κορέα, αν ήταν δική σου, ήταν μια χαρά. Να προχωρήσω στο ξαφνικό θάνατο, να. Μια φορά μου ρομαρίσκει, είμαι πολλά πως έτσι επιβλητικός. Λέγε, μια φορά μου ρομαρίσκει, είμαι πολλά πως έτσι επιβλητικός. Άντε, πάμε στον τελευταίο ψήφο. Λοιπόν, πάμε στην τελευταία ψήφο μου. By the way, είναι η ψήφος και όχι ο ψήφος. Ζηλά, Πάρης, Γαλένος, Μπαμπινιώτης. Λοιπόν, η τελευταία και καθοριστική ψήφος πάει στην... Επιθύμησα τον πολλά.
Εγώ να δεις. Θυμούμαι μια νύχτα, η ώρα θυκιό. Βρήκα πάνω σε μια καρέκλα και προσπαθούσα να πιω το ποτσί με το γλυκό το καρυδάκι. Εντάξει μου με λούτο. Άφησε εσύ να το φάει. Έφερε μου μια τσιγαριά. Είπε μου να φύγω πάνω και μετά λέει μου εύκα και αν θέλεις ακόμα το φάεις που μένα είσαι ελεύθερη. Και εσύ τι έκανες? Έβαλα τη ζυγαριά 10 κιλά πίσω και κάτσα και φακυρίε. Θυμάσαι μια φορά που εκολλήσα φτύρες? Κάθε χρόνο μπορεί που εκολλάς φτύρες. Και μετά κολλούσα σου λιφτήριες και μείνες στο σαβείς, φτύρα κοκκιμένη. Ήμουν ερωτευμένη με το Στέλιο τότε στο γυμνάσιο. Ο Στέλιος που σε φοράζε φτύρισα και κόφηκε καντούρινο από τις έθωρε. Τώρα κέλια σε τέλεια, καλά να πάθει. Αλήθεια, κόρη. Οχο, καλά να πάθει. Και εμείς νομίζαμε ότι έκλαις γιατί έτρωες σε κελές σου. Θέλει κανένα άλλο που σε έτρωε. Ναι, και πιάζαν ο παπάς να με καθαρίσει. 8 ώρες το μάζο του πάγου μου. Τελικά απελπίστηκε να κλείσει το ψαλίδι και κόψε μου τα κοντά. Αλλά τι είναι μου το κοντό, να δεις επιτυχίες που είχα. Θυμάσαι μια φορά που με έκοψε μέσα στο παρκούι με το Γιώργο του Μαστραπά. Και σου είπε λέξη, ο στενό που σε είδε να κλαίς. Και λαλή σου, ο Γιώργος ο Μαστραπάς είναι πολλά λίγος για σένα. Είχε δίκιο. 42 κιλά είναι και ο κυραδαγγύλος. Άννα μου τον παπά μου. Κάθε Δευτέρα να έβαλε μου μια λίρα μες στη βαλίτσα για να αγοράσω πράγματα από την καρτίνα. Είχαμε τον πιο καλό παπά του κόσμου. Ναι, κορή. Και πάντα ήθελα να είμαστε αγαπημένες. Ως τώρα. Τούτα ήταν και η έννοια του μες στο γράμμα. Ποιο γράμμα, κορή. Πες μου αλήθεια ότι πιστεύεις τώρα ότι είναι ο παπάς μας που έγραψε τον το γράμμα. Βγάλει μάτια να την δουλειές του σάβει. Ναι, αλλά λένε αλήθικες. Οι αλήθικες ήταν με όμικρο γιώτα. Μια πλαστογραφία δεν μπορεί να κάνει ο βλάκας. Ο πίντης. Χρησιμοποίησε το όνομα του παπά μας για να γλιτώσεις 100.000. Να μου είπες. Μα γι' αυτό. Η κοπέλα που ήταν σήμερα δαμέ, ποια ήταν? Η Κρέτη, γιατί έρχεσαι να τη γνωρίσεις? Έχα τους λόγους μου προφανώς. Μάνα μου το μωρό μου, είσαι θκιάβασμα να λόγος. Ναι, δηλαδή τώρα τούτη η Κέτη είναι το κορίτσι του Απόστολου. Αχ, ναι, φυσικά είναι κάτι πάρα πολύ πρόσφατο ακόμα, αλλά τα πράγματα δείχνουν ότι είναι πολύ σοβαρά. Πολλά πιο σοβαρά από ό,τι νομίζετε. Στο έτσι, πέμα να δούμε. Δηλαδή τώρα εσάς ποια είναι η γνώμη σας για τον την Κέτη? Εμένα νόρισε μου πάρα πολλά, εξαιρετική κοπέλα, παρόλο που ο παπάς σου είπε τέλος πάντων ας μην ασχοληθώ με το τι είπε ο παπάς σου, εξαιρετική κοπέλα. Τέλεια μάμα, τι να σου πω. Τι εννοείς? Μπαμπά, κάτι έχουμε δάμε, πέ μας η όλη μου να δούμε τι ξέρεις. Η όλη που την είδε και έχει και άποψη μάνι μάνι. Είδα την, παρόλο που φορούσε ρούχα ακατάλληλα για άτομο κάτω των 15 ετών. Η όλη τι λαλείς, ντροπή σου, shame on you. Ντροπή εγώ μαμά? Είμαι εγώ που φορώ τα ρούχα της. Μια χαρά ήταν τα ρούχα της κοπέλας. Είναι της θάλασσα. Μα από πότε έγινες εσύ συντηρητική με τα ρούχα? Μην μόνο τα ρούχα. Θέλω τούτη κοπέλα να μείνει μακριά από τον αρφό μου. Oh my lord, Μπύρονε, δασκάλεψες την πίσω από την πλάτη μου. Βέβαια, πάλευτε ξαγώ. Με δασκάλεψε κανένας, μάμα. Έχω και μάτια και αυτιά και κυρίως μυαλό. Εκτός και με υποτιμάς, πια ούτε για να ξέρω. Εθύμωσε μας τώρα για να καταλάβω. Όχι τούσα μου, εθύμωσε σου. Je suis malade, complètement malade. Non, non, rien de rien, non. Je ne regrette rien. Τα γνωστά μιλά. Σου αχίλε νομίζω. Δεν περίμενα να το πάρει έτσι πάντως. Εγώ περίμενα το πράγμα. Ελά σου μου, έχει τρόπο να σταματήσει. Εγώ μωρό μου φοβούμαι πως όχι. Κανεί ρε κορή να μου κάνει. Κανεί και κλάψε κλάψες που κάνεις στο πάτο μου. Αποχαιρέτατε την καριερούλα σου μου χάνεις. Να πιάνε τον ελίτη. Στο λοπός χωριά σχεδί. Σιγά να μένει και τσιπούρα. Εν καβάφεις είσαι στην τέλεια για ανυπόθετες σας. Έχουμε υπόθεση, δεν έχουμε καριέρα, δεν έχουμε... Άτε ρε κόρινα, μάτε ρε κόρινα μου, σταμάτα, τουλάχιστον είμαστε αρφάες. Τούτον που το πάεις. Εννοείς το αρφό μου. Φυσικά. Να μου δώξεις το κομμωτήριο. Φυσικά και όχι. Δώσεις το ρε αγάπη μου, δώσεις το ρε, τρέμισε το τύμπαλο μου. Θέλεις να πεις ότι για τούτον που το έκαμε? Εσύ να μου λαλείς, εξυπνήσε μέσα του η μητέρα Τερέζα. Όχι, απλώς νόμιζα ότι ήθελε να τα ξαναβρουν. Σιγά με εμάς, εστέλνει και στο πάμε πακέτο. Τότε.
πατέρας επειδή να σπηλώσει το όνομα του παπά μας και να φτύχει κουπάπανη. Όχι μόνο το όνομα του και τη μόρφωση. Το χειρότερο, επαρουσίασαν τον αγράμματο, ο αγράμματος αλκουθράσος. Όχι κύριε, δεν ξεγελούνται οι αδερφές ποταμίτια από έναν κουέλο, κύριε κουέλε. Θα ξαναγελώ ποταμίτι. Μπράβο, κόρη σίστερ. Welcome back to the family. Που Δευτέρας θα κάνω ένα ορκοδήλωση. Θα έρθω κι εγώ μαζί σου για support. Που Δευτέρας, γιατί τώρα έχουμε άλλες δουλειές να κάνουμε. Με μου πεις να κατεβάσουμε τα πεύτσα, γιατί δεν μπορώ να σκουπίζω, βάρκουμε πάρα πολλά. Όχι, κείνος θα σκουπίσει, ο ιερόσυνος. Τέλεια, θα σκουπίζει τα δάκρυά του μέχρι να πονήσει τα μάτια του. Δηλαδή? Δηλαδή, θα το χτυπήσουμε για μέ που πονεί. Σωστή, και πού πονεί παραπάνω? Στην Πουγγιακή χώρα. Ατέρα μωρό μου, δώσεις το να πάθει τίποτε έτσι. Εν είσαι καλά που να της το κολόκληρο κομμωτήρων επειδή καμίσω η Κορίνα. Ατέρα η Κορίνα, σταμάτα. Τα δικαιώματα μας δεν θα αλλάξουν, δεν θα αλλάξει τίποτε. Αλήθεια φουά μου, συγκινήσουμε. Λοιπόν, και τώρα που τα ύπρετε και τελειώσαν και εκλογές, πάμε να φάμε. Α, ναι, πάμε γιατί πίνασα. Ναι, και εγώ πίνασα, Παναγιά μου, κουρκουρά και γυλιά μου, πόσο κλάμα. Τι εννοείς, Κορίνα? Βλέπεις το κομμωτήριο εντάλλω σενή. Ποιος είναι να το καθαρίσει εγώ, η μάνατζερ, α? Αψέσβησε, άντε κάμε λίγο να θέλεις να φάεις. Σε μένα μου μίλησαν, έτσι. Αν δεν έχεις φανταστικό φίλο, τι πλέσουν, μάλλον ναι. Κι όλα σου πω, σβήσου και κανένα φως. Δεν μπορώ σαν να φορώ να καθαρίσω. Εντάξει, αγάπη μου, όλα καλά. Ναι, μια χαρά. Εσύ? Πολύ καλά. Καλημέρα. Καλημέρα, Ρέμιτσι. Καλημέρα, η όλη μου. Καλημέρα, μάμα. Κρατάς μούτρα της μαμάς? Όχι, μάμα. Καλύτερα, γιατί θέλω να ξέρεις ότι εγώ δεν είχα καμία πρόθεση να σε προσβάλλω, απλώς. Εντάξει. Εγώ πήρα την απόφαση μου και να κάνω κοινό που είναι σωστό. Τι να κάνεις, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Να μάθεις, μαμά. Τι εννοείς, τι να μάθω, πότε να μάθω, γιατί να το μάθω μετά, πέ μου τι. Η περιέργεια σκότωσε την γάτα μου. Μα γιατί τα πράγματα μιλάτε και δεν κατάλαβα τίποτε. Ούτε εγώ κατάλαβα. Όλο μια χαρά. Δεν τσίκοψε το. Και ξύγα. Και τι σου είναι καλά. Μια χαρά, γιατί. Χωρίσατε. Ω, γιατί να χωρίσουμε. Τίποτε. Από ενδιαφέρον που ρώτησα. Να μου γίνει ένα στρέκι μου ευκαλέστο με το ποσό, ξανά ιδέα μου. Άντε καλέ, δεν είναι τίποτε, να περάσεις αύριο. Μα και σπυράκι. Δεν ξέρω αν είναι σπυράκι τώρα, αν είναι σπυράκι, να φύγει. Αν είναι κάτι άλλο όμως, μπορεί να μην και να μεγαλώσει. Η όλη, φινά. Μάμα, τι λέμε το εμβριόν. Τίποτε, χαζομάρες της προεφηβείας. Μάμα, με συγχύζεσαι. Μα μπορεί να είναι εσωτερικό σπυράκι, μπορεί να είναι καμιά κίστη. Κίστη, αλήθεια. Τώρα συγκιστής η λέξη κίστη, σκέφτου να έχει στα κέρατα σαν το Ρούδολφ το ελαφάκι. Κάρι! Αγάπη μου, ήρθες! Ήταν να σαν τούπα έτσι, πώς έγινε? Δεν ήξερω σαν επίελ να άκουσα ένα παφ και μήνα. Δεν νόμιζα πως μου βάλει μπομπά η Κορίνα. Ήταν να βάλει μπομπά τις μαστόρες σας πεις. Εστός μαστόρες που βάλουν μπομπά συνήθως. Έλα σου πω, το παπά κοζιστό μου μπροστά. Ναι, που μπροστά και ψάρω όλα τα φωτοθήκα του ταμπλό. Εσύ αγαπητοί μου, καλά μου πούθηκια μου. Μωρό μου, σε παρακαλώ σταμάτα διότι... Τι θα μην το ζάμε. Υγειοχεραπεία, εχώρις. Ρε μωρό μου, μόλις εκκλείσαμε το τηλέφωνο, έπιασε με ο παπάς μου. Ήταν κοντά και ήρθε. Μάλιστα. Κύριε Γουέλε, τώρα ήρθα εγώ, πιάσα τα πράγματα σου και πένε στη δουλειά σου, σάτι. Καλενούι, Τζούνιορ, άτεγε μου. Πιάσ' το αξί σου και εκεί που άμε. Εγώ ήρθα πρόσε, εγώ να κάνω δουλειά. Συγγνώμη, ρε μωρό μου, γιατί μιλάς τόσο απότομα του παπά μου. Έχω τους λόγους μου, ξέρει τούτος. Λοιπόν, σήμερα, μόνο σήμερα, αχήνω σαν να με λέτε Μπομπ ο Πάστορας. Ναι, καλημέρα. Αν ήθελα να πουλήσετε ρολόγια, τσάντε και πορτοφόλια μαϊμού, δεν μας ενδιαφέρει, γεια σας. Όχι, εν original. Κύριε Βίρον μου, συγγνώμη, να σας είδα. Δεν πειράζει, καλημέρα. Ένα δείξει, εμπρόγινα ακόμα. Είσαι μόνη σου? Ναι, έδιωξα τους ούλους. Αρέσκει μου να είμαι μόνη μου. Τους πελάτες? Όχι καλέ, τους άντρες, προτιμώ να είμαι σίγκολ. Η Σοφία να τα με. Η Σοφία, ποια Σοφία? Α, η Σοφία, άρχισε. Θα έρθει. Δεν ξέρω κύριε Βίρονα μου, πάντα αρκεί του την κορούδα, τι να σας πω. Είναι φαντασμένη, είναι απομένη, είναι... Κάτι μεταξύ μας, έτσι, τέλεια μεταξύ μας. Είναι και ατα.
γραφίτης. Έτσι μου είπα, θα είναι κομματές DNA. Έχω εμπιστοσύνη της μάμας μου. Δεν πειράζει, να βγαίνω καλό. Όχι, μείνετε, θέλετε να της μεταφέρω κάτι, καμιά βρύσα, καμιά απειλή και να βάλω και από την πούγκα μου. Όχι, αγάπη μου, πας εκείνες οι εποχές που είχαμε κόντρα. Αχ, ωραίες εποχές, ωραίες αναμνήσεις. Εδώ ήθελα να της δώσω ένα δώρο. Δώρο, είναι δώρο, να δω. Έφερα δουλειά η Σοφία. Εντάξει, να μείνει στην οικογένεια. Μα δεν ήταν ανάγκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κάτσετε και εγώ δεν θα σας αφήσω έτσι. Καλά, γιατί δεν το είπες ότι είναι αρτό. Άτε ρε μωρό, με πρότεινε μου να έρθει η Τζίνος, ήθελα να το χαλάσω. Σε προτιμήσεις να μου το χαλάσει εμένα. Άτε ρε αγαπητό μου, εγώ δεν ήθελα να λερωθείς. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάνεις έτσι. Ευτυχώς, γιατί αν ήξερες θα θέσουν έτσι. Το κολάρι έγυριζε με έναν κολάι. Πολλά ωραίο για τσατιστό. Ας το καλώ. Πάμε τούτο. Εγκαταφέρατα. Παπά, ουλά, οκέι. Καλώ, μια χαρά. Οι αδρόποι αρετοί κάνουν δουλειά αμέσως, κόρη μου. Είναι σαν τις νοικοκυρούες που κάθονται μες στις στράτανες και συμπηχάνουν. Και δεν που πες νοικοκυρά, ρε. Εμένα τι μόνεις, ρε αγάπη μου. Μα είναι με νοικοκυρά, είναι το φόρης. Είναι εμένα που είπε. Σοφία. Να μου κάνεις αμέρα, ρε Λενουή. Λοιπόν, δεν στα παιχνίδια σου γιατί είσαι εγώ τώρα. Τέγιονε ρε φλούφλια χτυπήσεις κι αμέ. Είσαι χαρή που σε δούμε την τρίτη ηλικία, κύριε Κουέλ. Τρίτη ηλικία ενοκύρης σου. Άτε, έφυγε σπουδαμέ, εγώ αναγιώθηκα μες στα εξαρτήματα και μες στα τούστρο. Έτσι μα χαιροπήρουν να τούτα δάμε. Σιγά μες στα τούτα ξύμου παρρώσεις και το υπόλοιπο αυτοκίνητο. Άτε ρε, κι που άμε είπαμε. Όπου να φύγω να πάω ρε, αφού είσαι άσχετος, δεν το θωρείς. Σόχι μου, άκουσες τον, είπεν του παπάκι σου άσχετο. Αφού είσαι, να μην τον πουφκάλει, ξέρεις. Ξέρω. Εντό. Καραμουτσάκι του κλικλί που λευγέ. Και πού θα πάτε απόψε με την κετούλα? Μαμά. Έμα να μην ρωτήσω αγάπη μου. Να μην ρωτήσεις αγαπημένη μου. Έμα κοίταξε, αν θέλεις να εκδηλώνεις το ενδιαφέρον σου σοβαρά για μια κοπέλα, πρέπει να της το λες συνέχεια, πρέπει να... Μαμά, υπάρχουν εκατοντάδες άθρα στο ίντερνετ. Αν κόψω μέσα θα καταφύγω σε αυτά, εντάξει. Δεν χρειάζομαι τις συμβουλές σου. Γιατί να με σε βοηθήσει η μανούλα σου, μπορεί. Και αρφούλα σου από το μοντέρνο μυαλό της οικογένειας. Μοντέρνο μυαλό της οικογένειας. Πήγαινε στην ψέμα ένα φρεσκό χυμό και τις συμβουλές σου άφησες για τις κουκλίτσες σου, οκ. Okay? Έτσι μιλάς στην Κέτη. Όχι, βέβαια. Κακό. Γιόλι! Μα γιατί μου φωνάζεις, τι να κάμα. Ξέρεις εσύ. Τι έπαθετε πρωί ξημέρωμα και ξύνετε μπηχτές με τη τσίπλα στο μάτι? Έχω τσίπλα στο μάτι, να βοήθηκα το πρωί. Δεν έχω φτάσει ρε μαμά. Καλά να είστε. Πρέπει να σου την έμαθαίνει Κέτι. Ρε Ροκολού ή Ροκολού είναι το μυαλό σου, Big Brother. Τέλος πάντων, ας το αφήσουμε μέχρι εδώ. Σημασία έχει ότι όλα είναι μια χαρά, τα υπόλοιπα είναι περιττά. Έτσι, μπράβο. Αν και κάποιες σχέσεις είναι περιττές. Τι έπαθες εσύ? Τίποτε, απλώς καμιά φορά να αντιλήμαστε με το λάθος άνθρωπο. Όπως λέει και η Βανδύ, καλύτερα να του πούμε «Περνώ και μόνη μου καλά», όπως λέει η καλλιτέχνη σε έναν άλλο δυσαρεστούργημα. Αγάπη μου, η Βανδύ, έτσι για να ξέρεις, είναι love and marry. Τούτες όλες τις πλακίες ελάλεντες για να πουλήσει δίσκους. Μην μπερδεύκεις τη ζωή με την τέχνη, μάμα. Με την τέχνη και αντέχνη. Αλλάξαμε καλλιτέχνη, εφιέμαι που την Βανδύ έπιαμε στη Φαραντούρη. Εγώ έχω μια απλούστατη ερώτηση. Υπηκέτε τίποτε το πρωί χωρίς να κοιτάξετε την ημερομηνία λήξεως? Ήταν που το είπες ρε παπά? Τούτο, το σκαραμουτσάκι της, δηλαδή ας το πιλέ. Τα ξέρει κανένας άλλος εκτός που τώρα αγαπούν. Ε, εσύ μόνο το βούτυρο που η μαργαρίνη ξέρει να ξεχωρίζει ρε, και να έχεις βυζίσει το σεντογκουέλο ρε. Άντε πάλι, λέμε το πρόβλημα στην μπαταρία, δεν είστε λιρεύμα, τι δεν καταλάβεις. Ε, να σε στείλω να μου φέρεις ένα νερό δροσερόντορο ρε, πω να μου πεις εσύνη, το πρόβλημα είναι στην μπαταρία. Α, έτω, τούτο ήταν ολοφάνερο, έπρεπε να πει. Ήταν λοφκάρες τούτο ρε. Να λοφκάρα. Κατέσαι μου τούτο! Επέμας κύριε Γκουέλ, εσύ που τα ξέρεις όλα, να μην το πράγμα, ξέρεις! Ρε! Ε! Τούτον εν το λουγκράκι, το θουκικό, το πλικλί που γυρίζει έτσι, αυτό είναι λουγκράκι. Ρε παπά, τα μισά που άκουσα, πρώτη φορά τα ακούω. Μηχανολογική ωραία τούτο. Μα σίγουρα. Εσόχι μου! Έχω το γραφιά δάμε να με αφισβητεί, σε παρακαλώ μάνα μου, ένα ανθρωπινές ζουγκές, άντε, σε παρακαλώ. Ε, ε, καλά!
Άρε μα δεν θέλεις τραβάτσος ευχάριστο. Τούτο είναι καθαρόν ότι έπρεπε να φκει ρε. Τούτο για κατάλαβεις σόχι μου. Εδώ τυποζητάκι το του νερού, αλλά το τρίτο, όχι το δεύτερο. Να σας θυμίσω ότι εμπέζουμε τζέγκα με τη μηχανή του αυτοκίνητου. Ναι! Ξέρουμε το σόχι μου, για τούτον πέτου να χει που θα με έκαμε δουλειά μου. Θα πεις εσύ να μου να κάνει, εσύ νου να αποφασίσει μόνη της. Παπά, sorry, καλύτερα να μείνει ο Πάρης μόνος του. Σόχι μου, εσκάθαρες τον παπάκι σου. Για πίθια βλοζαμπικούς λόγους, αγάπη μου. Σοβή μου, φέρ του ένα χαρτομαντιλάκι του παπά σου για... Δεν τα λόγους, ρε. Λοιπόν, κύριε Δίρονα μου, όλα καλά. Μια χαρά. Ωραία. Η οικογένεια, τα παιδιά, ο γιος σας μεγάλος. Καλά είναι. Ωραία. Κύριε Δίρονα μου, αν θυμούμαι εγώ τώρα καλά, εσείς είχατε ακόμα ένα γιον εκτός που τον πάρει. Μα εκτός που τον πάρει και εγώ δεν θυμούμαι και καλά. Α, ναι, τον Απόστολο. Απόστολο, από τα Παναγιά μου, ρε παιδί μου, να με συγκρατώ ονόματα. Τι κάνει τούτη η ψυχή. Καλά είναι. Παναγία μου, κύριε Βίρονα μου, Παναγία μου, είσαστε με εφιάλτη του δημοσιογράφου, ούλων κοφτές απαντήσεις. Εν και παίζουμε το μάντεψε ποιος. Τι θέλεις να σου πω, αγάπη. Να ξέρω εγώ, κύριε Βίρονα μου, έτσι τώρα δηλαδή που συζητούμε. Το γιο σας τον Απόστολο, νομίζετε θα τον καμαρώσουμε γαμπρό. Ελπίζω πως όχι ακόμα. Γιατί έχει καμιά σχέση που δεν την εγκρίνεται. Θέλω να πω ότι μπορεί να έχει σχέση ο Απόστολος, αλλά έτσι εντελώς τυχαία που ρωτώ εγώ. Καλά να λουζινώ ότι εσείς οι κομμότριες είσαστε οι καλύτεροι ψυχολόγοι. Είμαστε μόνο που εμείς δεν χρεώνουμε 100 ευρώ τη βίζητα. Γι' αυτόν εκμεταλλευτείτε με τώρα που είναι μουχτίν. Λαλείς. Λάλε εσύ και εγώ ακούω. Θέλω να πω κύριε Βίρονα μου, ανοιχτείτε μου, μιλήστε μου ελεύθερα. Γαλινού, σαν να δευκάλαμε πολλά. Εσύ φτύσεις πότε ο Θόρης εύκαλες το όξο να μου κάνει. Δεν είμαι νομάρα σου. Εύκαλες δαμε εξαρτήματα κορδικής συμβασίας. Εγώ εύκαλα τα εξαρτήματα που έπρεπε να ακούσει και να κάνουμε τη δουλειά μας. Πάρη σε παρακαλώ. Είσαι σου γι' μου τον μιλά του παπάκι σου. Πες με ρε κουμπάρε αγαπώ τη δουλειά μου να τελειώνουμε. Για δουλειά σου ρε. Αν είχες το μανταφίλιτο να σε ξεδιμάσει τη λιβωρίζω τώρα. Top to the hand. Αγάπη μου πιένε μέσα στα αυτά ρε το να δούμε άμα δουλεύκει. Καλά, παπάκι, ελεγίζαμε. Άου, άου, τα ματάκια μου. Καταλάβω, γιατί οι άνθρωποι αγχώνονται για τις σχέσεις. Είναι πολύ νωρίς για να καταλάβεις ακόμα, εσύ δεν είναι καιρός σου. Είναι νωρίς για δάκρυα, Στέλλα, παίξε τις κούκλες σου και γέρα πέλε και ο Μιχάλης του άρεσε κάποτε. Κοίτα, έχω κι εγώ σχέση, αλλά δεν είναι έτσι, που τη μια μέρα στην άλλη. Ήρθε μου μετά από μια όρεμη σκέψη. Δεν ακούω το πλάσμα και δεν αυτοπυρπολούμε. Να χαρείς πέτε μου ότι είναι για τον Παναή που μιλούμε, διότι δεν θα το αντέξω. Αν θέλετε να ξέρετε, η σχέση με τον Παναγιώτη είναι σοβαρή και δοκιμασμένη στα εμπόδια. Φαντάζομαι τα εμπόδια που πηδούν στην γυμναστική μου, λέει. Κάνεις λάθος. Μοιραστήκαμε πολλά πράγματα ως τώρα. Βέβαια, φαντάζομαι μοιραστήκατε πολλά πράγματα. Τα σβηστήρια σας, τα μολύφια σας, τη ξύστρα σας και την τρόπιτα στο μεγάλο διάλειμμα. Η Όλυνα Χαρίς, τελειώσαμε μας η λύση. Δεν θα αντέξω να ακούσω άλλον αυτόν το όνομα στο τραπέζι. Ένα λεπτό, τι επαθείτε εσείς σήμερα και να σου πω πως για σέναν ο Παναής ενώ ότι είναι εμένα η Κέτη, οκ? Τέλος αυτόν το όνομα, δεν πρέπει να το ξανακούσω, άρχεψε να παίζει το αριστερό μου μάτι. Για την Κέτη σου πουλάλη. Για τον Παναής σου πουλάλη. Και να σου πω, το Παναής πότε ευκαινεί που το Παναή ρίν. Hello, έλα και του λέμε καλημέρα. Ναι, ναι, την καλή σου την κουβέντα είχαμε εδώ με τον Τόλι. Καλή ρε μαμά. Ναι, γλυκιά μου, φυσικά και το θυμάμαι. Οκ, σε μισή ώρα στη στάση κράτους. Έγινε, σε φιλό γλυκιά μου, γεια. Μαμά, γιατί να πας στη στάση κράτους? Για προσκύνημα. Για ψώνια, αγάπη μου, η Κέτη έχει τέλειο γούστο. Οκ, να έρθω εγώ τότε. Πώς που να πας εσύ μαζί τους? Γιατί δουλεύω για σένα, να χάπαρε, ενώ... Να πάω, να πιάσω κι εγώ λίγο που το γούστο της Κέτης μας. Αχα. Ναι, μπράβο, στρίψτε δεξιά τώρα. Ναι. Σόχι μου. Ναι, παπά, μιλώ με την οδική ασφάλεια. Κάμετε μου το αυτοκίνητο μου, λέγω. Οδική βοήθεια, επιτέλους, ρε, να γλιτώσω μες να φασαριές. Έπια στο λόγο, στο μάμμο. Σόχι μου. Μαζί, παπά, σε παρακαλώ, μην σε τα λόγω. Έρχεται η οδική, σε παρακαλώ. Ναι, ναι, στρίψτε δεξιά. Δεν θέλουμε να χούνεσαι. Εγκάρι μου, χλωμόν ήρεμα, με κουάσει. Μπράβο, βλέπω σας, ναι, ναι, ναι. Α, τι ωραία.
Με γλυωρίζει ο Μανώλης. Έπαχε μπροβιά το μάτι μου ξα. Προσέξαμε σε πουνιάρο και παθήτσι το άλλο. Τέλειο λέ ρε τάρασε. Έχουμε να κάνουμε και δουλειές. Η Τούσα θέλει να τους κάνω σπικάσει με ραφκιόλες σήμερα. Εχέν. Να μπω χέλεις ραφκιόλες. Να του τανείω έθελ. Μα ποιού. Του σαΐντα ποιού. Αν του τανείω ύστερα και πάχε το ιστέλεια. Δεν θα θέλαμε χωρί. Ναι. Ενώ ο μάστρος σου ένα χέλι να σε απολύσει. Που τον σκέφτηκες το. Εγώ με άνθρωπο ράγλι ωραία μεταξύ έρωτα καριέρας και άλλη έρωτα. Εμπλέξαμε με στιματία ρε παιδιά. Άτε ρε Μανώλη μου. Και σε απολύσουν ένα μήνυα φάει τόσο έρωτας σου. Σκέφτηκες το τούτο. Οι, 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 οι. Άτε ρε Μανώλη μου σε παρακαλώ πιάσ' το αυτοκίνο και φύγε. Μα σου τανείω εσέναν κύριε Πάριε σημαίνει τανείω και ουσαΐ. Μην τα λέεις, με έναν Γκρίκο και ο Τριονιά, ενδέχομαι. Εν έχουμε την ανάγκη σου, ακούσες! Όχι, παπά, σωρέ, αλλά τώρα έχουμε την ανάγκη του. Άτε ρε Μανώλη μου, άτε ρε φίλε μου, να χαρίσω τι αγαπάς. Τέλειωνε ρε, τέλειωνε ρε, τάρασε ρε, τάρασε. Τι κάνεις γλυωρία, τι διαφορά! Άτε, πάρ' το μέσα στο αυτοκίνητο. Βασικά το πρόβλημα... Το πρόβλημα είναι που δεν πήρατε τις προφυλάξεις στην κατάλληλη στιγμή. Α? Λέω το πρόβλημα είναι που δεν τον προστατεύσετε από το πονηρό θηλυκό κατεργάρα γυναίκα. Προσπάθησα, δεν έχεις ιδέα πόσο, δεν μου βαλυφθεί. Παπαγιά μου κύριε Βίρονα μου, Παναγία μου, είσαστε πολλά μαλακτός, είμαι πολλά μαλακτός, συγγνώμη κιόλας. Χαζίρι να πήρισα το, μια ζωή να κάνω τις κελές. Τι απομένος Θεέ μου. Μια ζωή λαλό του άσπρον και ο λαλί μου μαύρο. Τι κακομαθημένος. Είπα του, δεν κάνει για σένα νικέτιέ μου. Μπράβο κύριε Βίρονα μου, ήρωας, ήρωας. Τι νομίζεις ότι έκαμε τσινός, τέφερε μου την έσου. Και εσείς? Εντάξετε την όπως τη σακούλα μας σκουπίδια. Όχι. Τι είπατε, απογοητεύχετε με. Όχι. Απλώς είπα κανεί. Ας κάνει ό,τι θέλει. Τε. Μόνον. Τελικά το πρόβλημα είναι μες στο DNA σας κύριε Βίρονα μου. Γεια σου ρε Γρηγορία μου. Γεια σου και σένα. Είσαι την λιατσάκιστα τελικά. Που τα σήμερα είσαι το πρότυπο μου. Άρχιζε να κόν, αμά πειραζεί. Βαγγλή, ωραία, σου το χαρά ότι σκαμπάζει και από έτσι πράγματα. Ούτε εγώ έξερα ότι έξερα από τούν τα πράγματα. Αμένει σου εσύ έτσι μάλα παπάς. Βασιχόν πάντως ρε. Ήπουν να με έγινα ψωήσω. Αχαριστία πάνω. Γεια σου λέει, να τον ταΐσω, να τον ποτίσω. Έβαλα τον έσω μου το ξυπαρισμένο και τούτο ήταν το ευχαριστώ του. Sorry, αλλά ήταν πάνω που τε ζήναμε μου. Καλά ρε, γιατί ήταν μάστρος. Πώς το είπε κυρά Σοχία, ήτουν. Ναι, αλλά τώρα μην είσαι και το λιβάζει. Μόνο η ψυχή μου ξέρει τα κάστια που μας κάνει. Άντε, θα ρωτήσουμε τι έγινε, γιατί άρχισα στη δουλειά. Αγάπη, να με πάρεις. Να σου πω, να με πάρει τσιωμένα στους Γαλλένους, γιατί θέλω να πάω μητά του. Σε πάρω, Γρηγορία μου, εντάλλα μέσωσες μας, ένα σου πόη. Άντε, λάδι. Άντρες, μάνα μου, να σου πετύχουν. Αρσενικοί, γιατί ξέρουν να βγάλουν τα μάτια τους. Μόνο τα μάτια τους έμεινε να βγάλουν, ρε, Γρηγορία μου. Μόνο τα μάτια. Κάτσε, λεφτά. Τέκιος είναι όμως. Θα το... Αϊκό ποτέ ξανά σου να μπει. Ούτε θα του ξαναμιλήσω, όχι να κατέβει. Άντε. Έχει χάσει. Τα τατάρι να μην τατάρι τούτο. Επέχανε. Έγινεται. Έγινεται να το δώσει τρόλο ίσου. Έφερα μας την αμάτη. Εξαπολία μας την τσεπή έναν τάρα. Να μην δουν το χάλουμαν of the year να πιέντει καλά. Το σεξι, το σαΐ, άντελα! Τι θα πει να κάνει ό,τι θέλει, τι θα πει να κάνει ό,τι θέλει εσείς, ένας Γαλλένος με τον Άμιν! Μα τι άλλο να κάνω, αγάπη μου, έτσι θέλω να λαλούν ό,τι επεμβαίνω και στη ζωή τους θέμας. Και τώρα ήβρετε κύριε Βίρονα μου να είσαι προοδευτικό και ζουηδός. Καλλιόν αργά παράποτε. Ναι κύριε Βίρονα μου, αλλά τώρα κινδυνεύει η ζωή του παιδιού σας. Μια χαρά είναι το πολύ πολύ να φάει έναν μπάτσο για να μάθει. Και έναν άγγι να το φάει πουτσίνι, είναι διούμενε εμείς πάτσους. Όχι κύριε Βίρονα μου, διούμενε εμείς πάτσους, τους καλύτερους πάτσους. Τίφλα να σιούμα θέρμα στο Kill Bill. Ορίστε. Τίποτε. Λέω πως ένας κάτσος προστατεύει το κατουίν του. Άμα του το μουντάρουν, έτσι εσείς κύριε Βίρονα μου έπρεπε να προστατεύσετε το κατουί σας, να αρβουρίσετε πάνω του, να το πιάσετε το κατουί σας. Το παιδί σας θέλω να πω. Μα τα κατούθια είναι...
Τι είναι τα κατούθια, sorry, η Άιντα παραμάνε μιλούσαμε, έχασα σε. Παίζαμε ζώα πράγματα. Λέω κύριε Βιρόνα μου, εσείς, ένας άντρας ο τσιπάνο, τρόπος του λέγει τέλος πάντων, να μην προστατεύσετε το παιδί σας από τον είναι αλυσάβραν, όπως προστατεύει ο κάτσος το κατούδιν του. Πρέπει κύριε Βιρόνα μου να μπείτε στη μέση και να διακόψετε αυτήν τη σχέση για το καλό όλων μας, όλων σας, θέλω να πω. Σαν να έχεις δίκιο, να. Βέβαια και έχω κύριε Βιρόνα μου δίκιο. Βέβαια και έχω. Αλλά πού να το βρω κύριε Βιρόνα μου. Αχ, έτοιμος, έτοιμότατος. Είμαι καλός, α. Κουκλός. Ευχαριστώ σε πολλά. Έχει πολύ καιρό να μου τα κάνουν έτσι καλά. Τι να κάνουμε. Και η ανταμοιβή μου είναι που ακούσατε τις συμβουλές μου και εσείς τώρα πρέπει να τις εφαρμόσετε. Όχι που έβαλες το κολλιέ με στην τσέπη. Ακόμα ένα ακούσα. Με ευχαριστώ, με συγγνώμη, με τίποτε. Να με σου με συγγνώμη ο Θεός που σε πλάσε, να πως σε πλάσε ρε, να σου πω Ιόνι. Ο Θεός ήταν να μου πει συγγνώμη. Εν καλά που λάλεις, εν εμένα που πρέπει να ζητήσει συγγνώμη ο Θεός που σε με ψελεί στη ζωή μου ρε τρέουλε. Να μου πεις συγγνώμη για που ψηλώνω εν κάσανη σαπάνω. Μάνα μου και χάρινε μου τες. Σαβή μου ήρθες. Όχι έρχομαι ακόμα. Αποφασίσαμε να μείνουμε πάλι στο ίδιο σπίτι όλοι μαζί. Μπράβο. Θέλω μαζί μου να αισθάνεσαι ελεύθερα. Αχ, σας ευχαριστώ κυρία Τούζα που μου δίνετε αυτό το δικαίωμα. Εγώ δεν μπορώ να δουλέψω. Δεν θα ξαναδουλέψω ποτέ, δεν θα ξαναμαϊδέψω και δεν θα ξανακαχαρίσω ποτέ. Για δουλειά. Απόστολος, θα έστειλε να βρουν δουλειά. Ποιος Απόστολος? Ξέρεις τον νους? Το Βαρνάβα. Στο λογικό είναι ότι η Γρηγορία είναι ακλωμένη πάνω στο καναπέ και τρώει πασατέμπο και θεωρεί μεξικάνικα και εμείς να κάνουμε το σπίτι που γονιάς. Είσαι επιθετικός απέναντι μου στον Απόστολο, στη μάμα σου. Εντάξει, έχεις δίκιο, συγγνώμη. Ας μιλήσουμε στα ίσια λοιπόν. Σε άκουσα να λες ότι είσαι γέρος συνάντηση και ότι η καλή ζωή θέλει θυσίες και ότι τον Απόστολο δεν θέλεις. Κανείς δεν πρόκειται να σε πιστέψει. Δες, λέω, ναι. Κακός, γιατί οι γονείς μου ξέρουν ότι ποτέ δεν λέω ψέματα. Με να κάνω ποτέ. Ανακαίνιση και επέκταση. Έσχος. Συγγνώμη, Εμίλια μου, σώσε μας. Μα με ποιος σκεφτικόν εσυνδυάσατε τον τα χρώματα. Με κανέναν, ήταν ένα στιγμιαίο λάθος. Αυτό είναι το μαξιλάρι. Το μαουλούσι φερτοράτσιον του προπαπού μου. Πρέπει να φύγει. Έτσι θα πάει που ούτε. Έσχου πρέπει να χύσει. Λοιπόν, σε να μας καθίσει τούτη επέκταση. Λοιπόν, η καρωτία μου. Τι έπαθε? Όλα. Πεταρίσμα. Yeah baby, yeah baby, yeah, yeah. Μην τριγύρει να πεις ο γιος στο τηλεφωνό. Ξενού. Εγώ το καταλάβω. Μόνο αν κύριε θέλει τον Δημήτρη. Δηλαδή αυτά έφτα. Μόνο αν κύριε θέλει τον Δημήτρη. Εντάξει αγάπη μου, όλα καλά? Ναι, μια χαρά. Εσύ? Πολύ καλά. Καλημέρα. Καλημέρα ρε Μίτσι. Καλημέρα η όλη μου. Καλημέρα μάμα. Κρατάς μούτρα της μαμάς? Όχι μάμα. Καλύτερα, γιατί θέλω να ξέρεις ότι εγώ δεν είχα καμία πρόθεση να σε προσβάλλω, απλώς. Εντάξει, εγώ πήρα την απόφαση μου και να κάνω κοινό που είναι σωστό. Τι να κάνεις δηλαδή, δεν κατάλαβα. Να μάθεις μαμά. Τι εννοείς, τι να μάθω, πότε να μάθω, γιατί να το μάθω μετά, πέ μου τι. Η περιέργεια σκότωσε τη γάτα μου. Μα γιατί τα πράγματα μιλάτε και δεν κατάλαβα τίποτε. Ούτε εγώ κατάλαβα. Όλο μια χαρά. Δεν μου τσίκοψε το και ξύγα. Και τι σου καλά. Μια χαρά, γιατί. Χωρίσατε? Όχι, γιατί να χωρίσουμε. Τίποτε. Από ενδιαφέρον που ρώτησα. Να μου γίνει ένα στερέκι μου ευκαλέσου με το πώ σου ξάνει η ιδέα μου. Άντε καλέ, δεν τίποτε, να περάσει ως αύριο. Μα και σπυράκι. Δεν ξέρω αν είναι σπυράκι τώρα, αν είναι σπυράκι, να φύγει. Αν είναι κάτι άλλο όμως, μπορεί να μην και να μεγαλώσει. Η όλη είναι αφ. Μαμά, τι λέμε το εμβριόν. Τίποτε, χαζομάρες της προεφηβείας. Μαμά, με συγχύζεσαι. Μπορεί να είναι εσωτερικό σπυράκι, μπορεί να είναι καμιά
κίστη. Κίστη, αλήθεια. Τώρα συγκιστείς η λέξη κίστη, σκέφτου να έχεις τα κέρατα σαν το Ρούντολφ το ελαφάκι. Κάρι! Αγάπη μου, ήρθες. Ήταν να σ' ακούω έτσι, πώς έγινε. Δεν ήξερω σαν επίελ να άκουσα ένα παφ και μήνα. Δεν νόμιζα πως μου βάλε μπομπάν η Κορίνα. Ήταν να βάλει μπομπά της μαστόρης σας πεις. Στους μαστόρους που βάλουν μπομπά συνήθως. Έλα σου πω, το παπά κοζίζει το μου μπροστά. Ναι, που μπροστά και ψάρουν λατά φωτώθηκα το ταμπλό. Εσύ αγαπητοί μου καλά μπούθηκια μου. Μωρό μου, σε παρακαλώ σταμάτα διότι... Τι θα μην το δάμε. Υγειοθεραπεία, εχώρης. Ρε μωρό μου, μόλις εκλείσαμε το τηλέφωνο, έπιασε με ο παπάς μου, ήταν κοντά και ήρθε. Μάλιστα. Κύριε Κουέλλε, τώρα ήρθα εγώ, πιάσε τα πράγματα σου και πένε στη δουλειά σου, σάτι. Καλενούι, Τζούνιορ, άτεγε μου. Πιάσε το αξί σου εκεί που πάμε. Εγώ ήρθα πρόσε, εγώ να κάνουμε δουλειά. Συγγνώμη, ρε μωρό μου, γιατί μιλάς τόσο απότομα του παπά μου. Έχω τους λόγους μου, ξέρει τούτος. Λοιπόν, σήμερα, μόνο σήμερα, αχήνω σαν να με λέτε Μπομπ ο Μαστόρας. Ναι, καλημέρα. Αν είχατε να πουλήσετε ρολόγια, τσάντε και πορτοφόλια μαϊμού, δεν μας ενδιαφέρει, γεια σας. Όχι, εν original. Κύριε Βίρον μου, συγγνώμη, είναι σας είδα. Δεν πειράζει, καλημέρα. Ένα δείξει, πρωί είναι ακόμα. Είσαι μόνη σου? Ναι, έδιωξα τους ούλους. Αρέσκει μου να είμαι μόνη μου. Τους πελάτες? Όχι καλέ, τους άντρες. Προτιμώ να είμαι σίγκολ. Η Σοφία να δαμε. Η Σοφία? Ποια Σοφία? Χαράει. Η Κορίνα δεν ξέρω πόσο καλά είναι να είναι μετά από τούτο. Μη μου πεις. Καλώς σου. Και μάλιστα δίπλα από τη Σοφία σε μια καρδιούλα. Τι άκυρον κόρη. Κόρη ψηφοδέλκιο με καρδιούλες και διούθ και ζούες ακυρώνατε αυτόματα. Ρε αγαπητή Λαλή. Ότι ό,τι ψυχή της. Δε φτιάνε ξαναψηφίσετε. Ποιο σοβαρό μιλάς τώρα. Έλα σου πω, εμένα βιάζεσαι να παραφέρω τη δικιά μου η ροδούλα μου το κανένα κλί που δουλεύει στο εκλογικό κέντρο να σταβιούλα. Να σου θυμίσω ότι είσαι η Κορίνα Κουέλλου και όχι ο Πλαντάρτης. Δε φτιά, ψήφος που δεν είναι υπέρ μου δεν αναγνωρίζεται. Α, μάλιστα. Έλα σου πω, τον Ντόναλτ Τραμπ τι τον εσείς. Πρότυπο. Εγώ να ξέρετε σας μεγάλωσα με πολλές δυσκολίες. Αλλά η αλήθεια είναι πως ένα πράγμα είχα πάντα στο νου μου. Να μεγαλώσετε με αγάπη και ομόνοια. Μπράβο ρε πατέρα. Ομόνοια. Έζησε και είναι την ομόνοια σε μεγάλες δόξες. Τώρα δοξάζουμε τη μόνο άμα παίζουμε με την δόξη. Είναι την ομάδα που εννοούσε Γκουέλε. Έχει αθλητικό υπονοούμενο, είναι για σας τις γενέτσες. Σαφή, ο παπάς δεν ασχολούνται με τις μάπες. Ο παπάς ήταν άνθρωπος του πνεύματος. Ναι, και εσείς δεν τόσο ξεβηγέτε τσις και δύο καλό. Λάμε να ρώτη. Κόρε, αλλά θα φτιάβασαι το εσείς συνέχισε, διότι εγώ που τα πολλά λάθη εζαλίστηκα. Γι' αυτόν... Ναι, το αυτό με φου. Έτσι έγραφαν οι πρότιμοι. Δώστε σημασία στην ουσία. Ότι εσύ ξέρεις να γράφουν οι σημερινοί και κάνουν και σύγκριση. Ναι, εγώ είμαι της παλιάς σχόλης. Εν της παλαιολιθικής που είσαι, τότε που κάνουν καλά κατσούνες πας στους βράβ. Ναι, άντε κανεί. Δείξε τελείως σεβασμός και βάζουμε το γράμμα του παπά. Είσαι σίγουρη για τούτο. Με κατάλαβα. Εσού ενώσεις με ιερό μειώσιο. Ότι τον ίδιο τον τζίριν που σε έσπηρε αφισβητείς το. Continue, baby. Ένα σας ζητώ. Να είσαστε πάντα αγαπημένες. Να μην χωρίσετε ποτέ. Να μεγαλώσετε τις οικογένειές σας στο ίδιο σπίτι και να τρέχουν ποδά από εκεί τα κοπελούθια σας ανέμελα στον κήπο. Τα κοπελούθια σας. Μέχρι τα βαθιά σας γεράματα. Και πάνω απ' όλα το σαβίν και τα μάτια σας. Τούτο μόνο χέλο. Μάλιστα. Να με χωρείτε. Αν το βρεις. Αν είναι για το χέλο, επειδή έζησε με ο Μακαρίτης, χαίρετε, επηρέασα το. Είμαι πηγή έπνευσης. Η 8η ψήφος πάει στην Κορίνα. Υπάρχει Θεός και είναι ανάμεσά μας. Θεός της δικαιοσύνης. Γιατί πριν που η ψήφη ήταν δικαιωμένη υπήρχε Θεός. Εντάξει. Αφαιρέθηκε λέω ο Ρεντζίδης. Σημαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Εντάξει. Και η 9η ψήφος πάει στην. Τότε. Τι άκυρον κόρη. Κόρη ψηφοδέλκιο με καρδιούλες και διούθ και ζούες ακυρώνατε αυτόματα. Ρε αγαπητή Λαλή. Ότι ό,τι ψυχή της. Δε φτιάνε ξαναψηφίσετε. Ποιο σοβαρό μιλάς τώρα. Λα σου πω, εμένα βιάζει σαν να παραφέρω τη δικιά μου η ροδούλα μου το κανένα κλί που δουλεύει στο εκλογικό κέντρο να σταβιούλα. Να σου θυμίσω ότι είσαι η Κορίνα Κουέλλου και όχι ο Πλαντάρτης.
ψήφος που δεν είναι υπέρ μου δεν αναγνωρίζεται. Α, μάλιστα. Να σου πω, τον Ντόναλτ Τραμπ, τι τον έχεις? Πρότυπο. Εγώ, να ξέρετε, σας μεγάλωσα με πολλές δυσκολίες. Αλλά η αλήθεια είναι πως ένα πράγμα είχα πάντα στο νου μου. Να μεγαλώσετε με αγάπη και ομόνοια. Μπράβο ρε πατέρα. Ομόνοια έζησε και είναι την ομόνοια σε μεγάλες δόξες. Τώρα δοξάζουμε τη μόνο άμα παίζουμε με την δόξη. Είναι την ομάδα που εννοούσε Γκουέλε. Έχει αθλητικό υπονοούμενο, είναι για σας τις γενέτσες. Μεσαβή, ο παπάς άσχολτο με τις μπάπες, ο παπάς ήταν άνθρωπος του πνεύματος. Ναι, και εσείς δεν τόσο εξεπηκέτε τις σχέδιον καλό. Λάμνα ρότ. Κορέ, λάδα, φτιάβασ' το εσύ συνέχισε, διότι εγώ που το απολά λάδι εζαλίστηκα. Γι' αυτόν... Ναι, το αυτό με φου. Έτσι έγραφαν οι πρότυποι. Δώστε σημασία στην ουσία. Ότι εσύ ξέρεις να τραγουδάνε οι σημερινοί, σου κάνουν και σύγκριση. Ναι, εγώ είμαι τη παλιά σχολή. Εν τη παλαιολιθική που είσαι, τότε που κάμουν καλά κατσούνε πα στου βράχου. Ναι, άντε κανεί! Δείξε τελείω σεβασμό και βάζουμε το γράμμα του παπά. Είσαι σίγουρη για τούτο. Ναι, κατάλαβα. Εσύ ένωσε με ιερό μειώσιο. Ότι τον ίδιο τον τζίριν που σε έσπηρε, αφισβητή το. Κοτίνιο, baby. Ένα σα ζητώ. Να είσαστε πάντα αγαπημένες. Να μην χωρίσετε ποτέ. Να μεγαλώσετε τις οικογένειές σας στο ίδιο σπίτι και να τρέχουν ποδά από εκεί τα κοπελούθκια σας ανέμελα στον κήπο. Τα κοπελούθκια σας. Μέχρι τα βαθιά σας γεράματα. Και πάνω απ' όλα το σαβίν και τα μάτια σας. Τούτο μόνο χέλο. Χέλο. Μάλιστα. Να με χωρείτε. Αν το βρεις. Αν είναι για το χέλο, επειδή έζησε με ο Μακαρίτης, χαίρετε, επηρέασα το. Είμαι πηγή έπνευσης. Και η 8η ψήφος πάει στην Κορίνα. Υπάρχει Θεός και είναι ανάμεσά μας, Θεός της δικαιοσύνης. Γιατί πριν που η ψήφη ήταν δικημένη υπήρχε Θεός. Εντάξει, αφαιρέθηκε λέω ο Τζίζες. Σημαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Εντάξει. Και η 9η ψήφος πάει στην Σοφία. Γιατί, τι θέλεις να μάθω από την δοκιμασία, τι. Ότι είσαι άπληστη κόρη. Χρόνια. Τα γλώσσα μιλά. Σου αχίλε νομίζω. Δεν περίμενα να το πάρει έτσι πάντως. Εγώ περίμενα το πράγμα. Ελά σου μου, είσαι ο τρόπο να σταματήσει. Εγώ μου φοβούμαι πως όχι. Κανεί ρε κορίνα μου, κανεί. Κανεί και κλάψε που γκάρισε στο πάτωμα. Αποχαιρέτατε την καριερούλα σου μου χάνεις. Να πιάνε τον ελίτη. Στο λοπός χωριά σχετή. Σιγάρα με νέντια τσιπούρα. Εγκαβάφεις, είσαι στην τέλεια. Οι ανυπόθετες άλλο. Έχουμε υπόθεση, ρε, έχουμε καριέρα, ρε, έχουμε... Άτε ρε κορίνα, μάτε ρε κορίνα μου, σταμάτα, τουλάχιστον είμαστε αλφάες. Τούτον που το πας. Εννοείς το αρφό μου. Φυσικά. Να μου δώξεις το κομμωτήριο. Φυσικά και όχι. Δώσεις το ρε αγάπη μου, δώσεις το ρε, τρέπεις το τύμπανο μου. Θέλεις να πεις ότι για τούτον που το έκαμε. Εσύ να μπουλάλεις, εξυπνήσε μέσα του η μητέρα Τερέζα. Όχι, απλώς ενώ με ζωτή ήθελε να τα ξανάβρουν. Σιγά με εμάς έστελαν και στο πάμε πακέτο. Το τέρας επί να σπηλώσει το όνομα του παπά μας και να φτύχει κουπάπα είναι. Όχι μόνο το όνομα του, και τη μόρφωση. Το χειρότερο, επαρουσίασαν τον αγράμματο, ο αγράμματος αγουθράσος. Όχι κύριε, δεν ξεγελούνται οι αδερφές ποταμίτια από έναν κουέλο, κύριε κουέλε. Ξαναγεννώ ποταμίτη. Μπράβο, κορί σίστερ. Welcome back to the family. Που Δευτέρας θα κάνω ένα ορκοδήλωση. Θα έρθω κι εγώ μαζί σου για support. Που Δευτέρας. Γιατί τώρα έχουμε άλλες δουλειές να κάνουμε. Με μου πεις να κατεβάσουμε τα πεύτια. Γιατί δεν μπορώ να σκουπίζω. Βάρκουμε πάρα πολύ. Όχι. Κίνος θα σκουπίσει. Ο ιερόσυνος. Τέλεια. Θα σκουπίζει τα δάκρυά του μέχρι να πονήσει τα μάτια του. Δηλαδή. Θα το χτυπήσουμε για μέ που πονεί. Σωστή. Και πού πονεί παραπάνω? Στην Πουγκιακή χώρα. Άτερο μωρό μου, δώσεις το να πάθει τίποτε έτσι. Εν είσαι καλά που να της το κολόκληρον κομμωτήρων επειδή κάνει σοου η Κορίνα. Άτε ρε Κορίνα, σταμάτα. Τα δικαιώματα μας δεν θα αλλάξουν, δεν θα αλλάξει τίποτε. Αλήθεια αρφού μου, συγκινήσουμε. Λοιπόν,
Και τώρα που τα ύπρετε και τελειώσαν και εκλογές, πάμε να φάμε. Α, ναι, πάμε γιατί πίνασα. Να, κι εγώ πίνασα, Παναγιά μου, κουρκουρά, τσουλιά μου, πόσο κλάμα. Τι εννοείς, Κορίνα. Βλέπεις το κομμότι είναι ενταλωσενή. Ποιος είναι να το καθαρίσει εγώ, η μαρατζέ, α? Αψεσβήσε, άντε κάμε λίγο να θέλεις να φάεις. Σε μένα μου μίλησαν, έτσι. Αν δεν έχεις φανταστικό φίλο, δίπλα σου, μάλλον ναι. Και να σου πω, σβήσε και κανένα φως. Δεν μπορώ σαν να φορώ να καθαρίσω. Εντάξει, αγάπη μου, όλα καλά. Ναι, μια χαρά. Τι? Πολύ καλά. Καλημέρα. Καλημέρα, ρε Μιτσί. Καλημέρα, η όλη μου. Καλημέρα, μάμα. Για να γλιτώσεις 100.000. Να μου είπε. Μα γι' αυτό. Η κοπέλα που ήταν σήμερα δαμέ, ποια ήταν? Η Κέτη, γιατί έρχεσαι να τη γνωρίσεις? Έχα τους λόγους μου προφανώς. Μάνα μου το μωρό μου, είσαι θκιάβασμα να λόγος. Ναι, δηλαδή τώρα τούτη η Κέτη είναι το κορίτσι του Απόστολου. Αχ, ναι, φυσικά είναι κάτι πάρα πολύ πρόσφατο ακόμα, αλλά τα πράγματα δείχνουν ότι είναι πολύ σοβαρά. Πολλά πιο σοβαρά από ό,τι νομίζετε. Στρετσί, πάμε να δούμε. Δηλαδή τώρα εσάς ποια είναι η γνώμη σας για τον την Κέτη? Α, εμένα νόρισε μου πάρα πολλά, εξαιρετική κοπέλα, παρόλο που ο παπάς σου είπε τέλος πάντων, ας μην ασχοληθώ με το τι είπε ο παπάς σου, εξαιρετική κοπέλα. Τέλεια μάμα, τι να σου πω. Τι εννοείς? Μπαμπά, κάτι έχουμε δάμε. Πέμας η όλη μου να δούμε τι ξέρεις. Η όλη που την είδε, τζες και άποψη, μάνι μάνι. Είδα την, παρόλο που φορούσε ρούχα ακατάλληλα για άτομο κάτω των 15 ετών. Η όλη τι λαλείς, ντροπή σου, shame on you. Ντροπή εγώ, μαμά? Είμαι εγώ που φορώ τα ρούχα της. Μια χαρά ήταν τα ρούχα της κοπέλας. Με τη θάλασσα. Μα από πότε έγινες εσύ συντηρητική με τα ρούχα? Μη μόνον τα ρούχα. Θέλω τούτη κοπέλα να μείνει μακριά από τον αρφό μου. Oh my lord, Μπύρονε, δασκάλεψες την πίσω από την πλάτη μου. Βέβαια, πάλευτε ξαγώ. Με δασκάλεψε κανένας, μάμα. Έχω και μάτια και αυτιά και κυρίως μυαλό. Εκτός και με υποτιμάς, πιάγω το για να ξέρω. Εθύμωσε μας τώρα για να καταλάβω. Όχι, τούσα μου. Εθύμωσε σου. Je suis, malade, complètement malade. Non, non, rien de rien, non. Je ne regrette rien. Τα γλωσσά μιλά. Σου αχίλη νομίζω. Δεν περίμενα να το πάρει έτσι πάντως. Εγώ περίμενα το πράγμα. Ελά σου μου, είσαι ο τρόπο να σταματήσει. Εγώ μου φοβούμαι πως όχι. Κανεί ρε κορίνα μου, κανεί. Κανεί και κλάψε, κλάψε, σπουγγάρισε στο πάτωμα. Αποχαιρέτατε την καριερούλα σου, μου χάνεις. Να πιάνε τον Ελίτη. Στο λοπός χωριά σχετή. Σιγά να μένει και τσιπούρα. Εν καβάφης, είσαι στην τέλεια. Για ανυπόθετε σας. Έχουμε υπόθεση, ρε, έχουμε καριέρα, ρε, έχουμε... Άτε ρε κορίνα μου, άτε ρε κορίνα μου, σταμάτα, τουλάχιστον είμαστε αρφάες. Τούτον που το πας. Εννοείς το αρφό μου? Φυσικά. Να μου δώξεις το κομμωτήριο? Φυσικά και όχι. Δώσεις το ρε αγάπη μου, δώσεις το ρε, τρέμισε το τύμπανο μου. Θέλεις να πεις ότι για τούτον που το έκαμε? Εσύ να μπουλάλεις, εξυπνήσε μέσα του η μητέρα Τερέζα. Όχι, απλώς ενώ με ζωτή ήθελε να τα ξανάβρουν. Σιγά με εμάς έστελαν και στο πάμε πακέτο. Το τέρας επί ένα σπιλού. Μπράβο, βλέπω σας, βλέπω σας, ναι, ναι, ναι. Α, τι όχορο. Τι, τους ενούς το χέρις. Είναι η γλυωρία ο Μανώλης. Έπαχε μπροβιάν το μάτι μου ξα. Προσεξάμε σε πουνιάρο και απαθήκε τα άλλα. Τέλειο λε ρε τάρασε. Έχουμε να κάνουμε και δουλειές. Η Τούσα θέλει να τους κάνω σπικάσιμες ραφκιόλες σήμερα. Εχέν. Να μπω χελείς ραφκιόλες. Να του τανείω έθελ. Μα ποιού. Τους αίντα ποιού. Αν του τανείω ύστερα και επαχε το ιστέλεια. Δεν θα θέλαμε χωρί. Ναι, ενώ ο μάστρος σου ένα χέλι να σε απολύσει. Που τον σκέφτηκες το. Δύο με άνθρωπο, άγλι ωραία, μεταξύ έρωτα καριέρας και άλλη έρωτα. Μπλέξαμε με στη μαδία, ρε παιδιά, άτε ρε Μανώλη μου. Και σε απολύσουν, ένα μείνει αφάιτος ο έρωτας σου. Σκέφτηκες το τούτο. Οι. Άτε ρε Μανώλη μου, σε παρακαλώ, πιάσ' το αυτοκίνητο και φύγε. Μα σου τανείω εσέναν κύριε Πάριε σημαίνει τανείω και ουσαΐ. Μην τα λέεις, με έναν γκρίκο και ο τριονιά, εδέχομαι.
Εν έχουμε την ανάγκη σου, ακούσες? Όχι, παπά, sorry, αλλά τώρα έχουμε την ανάγκη του. Άτε ρε Μανώλη μου, άτε ρε φίλε μου, να χαρίσω ότι αγαπάς. Τέλειωνε ρε, τέλειωνε ρε, τάρασε ρε, τάρασε. Τι κάνεις, Γλυωρία, τη διαφορά. Άτε, βάλ' το μέσα στο αυτοκίνητο. Βασικά το πρόβλημα... Το πρόβλημα είναι που δεν πήρατε τις προφυλάξεις στην κατάλληλη στιγμή. Α? Λέω το πρόβλημα είναι που δεν τον προστατεύσετε από το πονηρό θηλυκό κατεργάρα γυναίκα. Προσπάθησα, δεν έχεις ιδέα πόσο, δεν μου βαλυφθεί. Παναγιά μου, κύριε Βίρονα μου, Παναγιά μου, είσαστε πολλά μαλακτός, είμαι πολλά μαλακτός, συγγνώμη κιόλας. Θα σύρει να πίνεις άτο, μια ζωή να κάνω τις κελές. Τι απομένος, Θεέ μου. Μια ζωή λαλό του άσπρον και ο δαλί μου μαύρο. Τι κακομαθημένος. Είπα του, δεν κάνει για σένα νικέτιέ μου. Μπράβο κύριε Βίρονα μου, ήρωας, ήρωας. Τι νομίζεις ότι έκαμε τσινός, τέφερε μου την έσου. Και εσείς? Πετάξετε την όπαση σακούλα μας κουπίτια. Όχι. Τι είκαμετε, απογοητεύχετε με. Όχι. Απλώς είπα κανεί. Ας κάνει ό,τι θέλει. Βλέπετε. Μόλον. Τελικά το πρόβλημα είναι μες στο DNA σας, κύριε Βίρονα μου. Γεια σου ρε Γρηγορία μου. Γεια σου και εσένα. Είσαι δηλιά τσάκιστα τελικά. Που τα σήμερα είσαι το πρότυπο μου. Άρχισε να κόρ, αμά πειραζεί. Βαγγλή, ωραία, σου το χαρά ότι σκαμπάζει και από έτσι πράγματα. Ούτε εγώ έξερα ότι έξερα από τούν τα πράγματα. Αμένεις ούν εσύ έτσι μάλα παπάς. Βασιχόν πάντως ρε, ήπουν να με έγκει να ψωήσω. Αχαριστία πάνω του. Για ζω λέει, να τον ταΐσω, να τον ποτίσω. Έβαλα τον έσω μου το ξυμαρισμένο. Δεν κατάλαβα. Εσού ένωσες με ιερό μειώσιο. Ότσε τον ίδιο τον τζίριν που σε έσπηρε αφισβητήστο. Continue baby. Ένα σας ζητώ. Να είσαστε πάντα αγαπημένες. Να μην χωρίσετε ποτέ. Να μεγαλώσετε τις οικογένειές σας στο ίδιο σπίτι. Και να τρέχουν ποδά από εκεί τα κοπελούθια σας ανέμελα στον κήπο. Τα κοπελούθια σας μέχρι τα βαθιά σας γεράματα και πάνω απ' όλα το σαβίν και τα μάτια σας. Τούτο μόνο χέλο. Μάλιστα. Να με χωρείτε. Αν το βρεις. Αν είναι για το χέλο, επειδή έζησε με ο Μακαρίτης, χαίρετε, επηρέασα το. Είμαι πηγή έπνευσης. Και η έπνευση μας πάει στην Κορίνα. Υπάρχει Θεός και είναι ανάμεσά μας, Θεός της δικαιοσύνης. Γιατί πριν που η ψήφη ήταν δικαιωμένη υπήρχε Θεός. Εντάξει, αφαιρέθηκε λέω ο Ρεντζίδης. Σημαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Εντάξει. Και η ένατη ψήφος πάει στην Σοφία. Γιατί, τι θέλεις να μάθω από την δοκιμασία, τι. Ότι είσαι άπληστη κόρη. Anyway, συνέχισε τις πάσες μας. Μην μπορώ, κουράστηκα. Γιατί ρε μωρό, με τσάπεσες τίποτα τον κήπο. Κουράστηκα ψυχολογικά. Συνέχισε. Κορίνα. Απίστευτο. Δεν μεραζώνεις αφού μου ήταν επόμενο. Μισό λεπτό. Σκέφτηκα κάτι. Περίεργο, το συνηθίζεις. Τι έσκεφτηκες. Οι πελάτησες μας ήταν 12. Τι να κάνουμε να έρθουμε εις οπαλία. Δηλαδή 7-7. 6-6 θέλεις να μοραλάβεις και την οικονομική διαχείριση να ντρέπεσαι. Έχω δυσαριθμισία. Ναι καλά, τέλος πάντων να δούμε. Λοιπόν. Τι λάλλει. Δημήτρη γύρνα πίσω ή έστω τηλέφωνα μου. Ξενού. Πού το καταλάβετε. Μόνο γύρι θέλει τον Δημήτρη. Α. Άρα τούτη ψήφος ανάγκηρη. Α, συμφέρει μας, δεν θέλουμε την ισοπαλία. Κανονικά πια λέμε την καρδούλα, ήταν ανάγκηρη, αλλά τέλος πάντων. Ναι, κόρη, αν ήταν δική σου, ήταν μια χαρά. Να προχωρήσω στο ξαφνικό θάνατο, να. Μια φορά μου αρέσει και μου βλέπει έτσι επιβλητικό. Ναι, μια φορά μου αρέσει και μου βλέπει έτσι επιβλητικό. Άντε, πάμε στον τελευταίο ψήφο. Λοιπόν, πάμε στην τελευταία ψήφο μου. By the way, είναι η ψήφο και όχι ο ψήφο. Σιγά, πάρει γαλένο μπαμπινιώτη. Λοιπόν. Η τελευταία και καθοριστική ψήφος πάει στην... Επιθύμησα τον πολλά. Εγώ να δεις. Θυμούμαι μια νύχτα, η ώρα θυκιό. Βγήκα πάνω σε μια καρέκλα και προσπαθούσα να πιω το ποτσί με το γλυκό το καριδάκι. Επιθύμησα τον πολλά. Εγώ να δεις. Θυμούμαι μια νύχτα, η ώρα θυκιό. Βγήκα πάνω σε μια καρέκλα και προσπαθούσα να πιω το ποτσί με το γλυκό το καριδάκι.
τούτο. Άφησες σε να το φάει. Έφερε μου μια τσιγαριά. Είπε μου να φύγω πάνω και μετά λέει μου εύκα και αν θέλεις ακόμα το φάεις που μένα αν είσαι ελεύθερη. Και εσύ τι έκανες? Έβαλα τη ζυγαριά 10 κιλά πίσω και κάτσα ζέφα κυρίε. Θυμάσαι μια φορά που εκολλήσα φτύρες? Κάθε χρόνο μπορεί που εκολλάς φτύρες. Και μετά κολλούσα σούλη φτύρες και ο μήνες σωσαβή. Φτύρα κοκκιμένη. Ήμουν ερωτευμένη με το Στέλιο τότε στο γυμνάσιο. Ο Στέλιος που σε φορά ζευτήρισα και κόφηκε καντούριν από τις έθορες. Τώρα κελιάς εν τέλεια, καλά να πάθει. Αλήθεια, κόρη. Οχο, καλά να πάθει. Και εμείς νομίζαμε ότι έκλαις γιατί έτρωες σε κελές σου. Θα λέει κανένα άλλο πως έτρωε. Ναι, και πιάζαν ο παπάς να με καθαρίσει. 8 ώρες το μάζω του πάρα μου. Τελικά απελπίστηκε να κλείσουν το ψαλίδι και κόψε μου τα κοντά. Αλλά τι είναι μου το κοντό, με όλες τις επιτυχίες που είχα. Θυμάσαι μια φορά που με έκοψε μέσα στο παρκούι με το Γιώργο του Μαστραπά. Και σου είπε λέξη, ο στενόν που σε είδε να κλαίς. Και λαλή σου, ο Γιώργος ο Μαστραπάς είναι πολλά λίγος για σένα. Είχε δίκιο. 42 κιλά είναι και κυρία Δαντζήλος. Άννα μου τον παπά μου. Κάθε Δευτέρα να έβαλε μια λίρα μες στη βαλίτσα για να αγοράσω πράγματα από την Καρτίν. Είχαμε τον πιο καλό παπά του κόσμου. Ναι, κορή. Και πάντα ήθελα να είμαστε αγαπημένες. Ως τώρα. Τούτα ήταν και η έννοια του μες στο γράμμα. Ποιο γράμμα, κορή. Πες μου αλήθεια ότι πιστεύεις τώρα ότι είναι ο παπάς μας που έγραψε τον το γράμμα. Βγάλει μάτια να την δουλειές του σάβει. Ναι, αλλά λένε αλήθικες. Οι αλήθικες ήταν με όμικρο γιώτα. Μια πλαστογραφία δεν μπορεί να κάνει βλάκας. Ο Πίντης. Χρησιμοποίησε το όνομα του παπά μας για να γλιτώσεις 100.000. Να μου είπε. Μα γι' αυτό. Η κοπέλα που ήταν σήμερα δαμέ, ποια ήταν? Η Κρέτη, γιατί έρχεσαι να τη γνωρίσεις? Έχα τους λόγους μου προφανώς. Μάνα μου το μωρό μου, είσαι θυκιάβασμα ένα λόγο. Ναι, δηλαδή τώρα τούτη η Κέτη είναι το κορίτσι του Απόστολου. Αχ, ναι, φυσικά είναι κάτι πάρα πολύ πρόσφατο ακόμα, αλλά τα πράγματα δείχνουν ότι είναι πολύ σοβαρά. Πολλά πιο σοβαρά από ό,τι νομίζετε. Στρετσί, πάμε να δούμε. Δηλαδή τώρα εσάς ποια είναι η γνώμη σας για τον την Κέτη? Α, εμένα νόρισε μου πάρα πολλά, εξαιρετική κοπέλα, παρόλο που ο παπάς σου είπε τέλος πάντων ας μην ασχοληθώ με το τι είπε ο παπάς σου, εξαιρετική κοπέλα. Τέλεια μάμα, τι να σου πω. Τι εννοείς? Παπά, κάτι έχουμε. Συγγνώμη ρε μωρό μου, γιατί μιλάς τόσο απότομα του παπά μου? Εγώ τους λόγους μου, ξέρει τούτος. Λοιπόν, σήμερα, μόνο σήμερα, αχήνωσαν να με λέτε Μπομπ ο Πάστορας. Ναι, καλημέρα. Αν ήθελε να πουλήσετε ρολόγια, τσάντε και πορτοφόλια μαϊμού, δεν μας ενδιαφέρει, γεια σας. Όχι, εν original. Κύριε Βίρον μου, συγγνώμη, να σας είδα. Δεν πειράζει, καλημέρα. Ένα δείξει, πρωί ακόμα. Είσαι μόνη σου? Ναι, έδιωξα τους ούλους. Αρέσκει μου να είμαι μόνη μου. Τους πελάτες? Όχι καλέ, τους άντρες. Προτιμώ να είμαι σίγκολ. Η Σοφία να τα με. Η Σοφία? Ποια Σοφία? Α, η Σοφία. Άρχισε. Θα αρκεί. Δεν ξέρω κύριε Βίρονα μου. Πάντα αρκεί του την κόρουδα. Τι να σας πω. Είναι φαντασμένη, είναι απομένη. Είναι... κάτι μεταξύ μας, έτσι. Τέλεια μεταξύ μας. Είναι και αταλαντή. Σε σίγουρα φοιτής. Έτσι μου είπα. Θα είναι κομματιές DNA. Έχω εμπιστοσύνη της μάμας μου. Δεν πειράζει. Να πιένω κανένα φορά. Όχι, μείνετε. Θέλετε να της μεταφέρω κάτι. Καμιά βρύσια, καμιά απειλή. Και να βάλω και από την πούγκα μου. Όχι, αγάπη μου. Πάση είναι οι εποχές που είχαμε κόντρα. Αχ, ωραίες εποχές, ωραίες αναμνήσεις. Ήθελα να της δώσω ένα δώρο. Δώρο, τι δώρο, εδώ. Για τη Σοφία. Εντάξει, να μείνει στην οικογένεια. Μα δεν ήταν ανάγκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κάτσετε και εγώ δεν θα σας αφήσω έτσι. Καλά, γιατί δεν το είπες ότι είναι αυτό? Άτε ρε μωρό, με πρότεινε μου να έρθει εκείνος, ήθελα να το χαλάσω. Και προτιμήσεις να μου το χαλάσεις εμένα? Άτε ρε αγαπη μου, εγώ ήθελα να λερωθείς. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάνεις έτσι. Ευτυχώς, γιατί αν ήξερες θα θέσουν έτσι. Το κολάρι έγυριζε με έναν κολάι. Πολλά ωραία τσακιστό.
παρακαλώ. Πάμε τούτο. Εγκαταφέρατα! Παπά, ολά, οκ. Καλό, μια χαρά. Οι αδρόμοι οι αρετοί κάνουν δουλειά αμέσως, κόρη μου. Είναι σαν τις νοικοκυρούες που κάθονται μες στη στράτα και συντυχάνουν. Και δεν που πες νοικοκυρά, ρε. Εμέ θυμώνεις, ρε, αγάπη μου. Μα είδε με νοικοκυρά, είναι το φόρης. Εν εμένα που είπε. Σοφία! Να μου κάνεις και μεγάλη νουή. Λοιπόν, δεν θα ρεχνήθεια σου και διεσυρτά εγώ τώρα. Δεν γιώνε, ρε, φλούφλια, χτυπήσεις και αμέ. Είσαι χάρη που σε δούμε την τρίτη ηλικία, κύριε Ιωκουέλη. Τρίτη ηλικία ενοκύρης σου. Άτε, έφυγες που δαμε, εγώ αναγιώθηκα μες στα εξαρτήματα και μες στα τούστρο.